Μια καλωστημένη φιέστα έστησε η πλειοψηφία του Δήμου Ήλιδας χθες Κυριακή στο Λαζαράκιο για να συζητηθεί τάχα το θέμα της υποβάθμισης, κατάργησης του νοσοκομείου της Αμαλιάδας και της κατάργησης του ΤΕΙ. Αυτή τη φιέστα τη βάφτισε Λαϊκή Συνέλευση. Κάτι τέτοιο όμως δεν υπήρξε, γιατί απλά απουσίαζαν οι εργαζόμενοι, απουσίαζε ο ίδιος ο λαός. Παραβρέθηκαν όμως προσκεκλημένοι της Δημοτικής Αρχής, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ ο υφυπουργός κ. Κούτσουκος και της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Τζαβάρας, οι οποίοι, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, είναι οι πρώτοι υπεύθυνοι μαζί με τη Δημοτική Αρχή που υπάρχει σήμερα στο Δήμο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, για την κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας σήμερα. Η παρουσία των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας απετέλεσε και αποτελεί πρόκληση, γιατί είναι αυτοί και τα κόμματά τους που έχουν με την πολιτική τους δημιουργήσει την τραγική κατάσταση με την οποία είναι αντιμέτωπα σήμερα τα λαϊκά στρώματα, στην οποία βρίσκονται σήμερα τα λαϊκά στρώματα. Μέσα από αυτή την καλωστημένη φιέστα δεν είχαν καμία θέση οι εργαζόμενοι, δεν είχαμε καμία θέση η λαϊκή συσπήρωση, η εκλεγμένη με τη λαϊκή συσπήρωση, γι' αυτό και αποχωρήσαμε. Γιατί δεν έχουμε τίποτα σήμερα να συζητήσουμε με αυτούς που εκτελούν στην κυριολεξία τις κατακτήσεις μας, τα δικαιώματά μας, που βάζουν σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή. Για μας το δίκαιο θα κρυθεί στο δρόμο, στο πεδίο της ταξικής πάλης, που είναι ο τόπος δουλειάς, που είναι ο κάθε ένας κλάδος. Εκεί που ο εργάτης έρχεται καθημερινά και βρίσκεται σε ανηρήνευτη πάλη με τους μεγαλοεπιχειρηματίες, και αυτή είναι η ταξική του σχέση. Είναι σχέση εκμετάλλευσης, γιατί ο πλούτος και το κέρδος των καπιταλιστών παράγεται από τη δουλειά των εργαζομένων. Άρα, αυτό που χρειάζεται ο λαός σήμερα δεν είναι στημένοι διάλογοι, αλλά είναι ένα κίνημα οργανωμένο που θα αντιπαρατίθεται στη στρατηγική των μονοπωλίων και των υπηρετών τους. Δίχως μια τέτοια στρατηγική, ο λαός δεν θα βρει διέξοδο. Οι εξελίξεις και στον χώρο της υγείας και της παιδείας, αλλά και γενικότερα, για μας δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Είχαμε τονίσει και πριν τις εκλογές του περασμένου Νοέμβρη ότι δεν υπάρχουν τοπικά προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα γενικότερα, αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής, τα οποία όμως βρίσκουν κατά τόπο εκφράσεις, τις τοπικές εκφράσεις. Έτσι σήμερα και οι κάτοικοι του Δήμου μας βρίσκονται αντιμέτωποι με την πολιτική που εμπορευματοποιεί την υγεία και την παιδεία και στα πλαίσια αυτής της πολιτικής αποδυναμώνεται, υποβαθμίζεται το νοσοκομείο και καταργείται και το ΤΕΙ. Όλα αυτά βέβαια γίνονται στο όνομα της οικονομικής κρίσης και γίνονται με μοναδικό στόχο το μεγάλωμα της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Έτσι, όποιες δήθεν αντιδράσεις της πλειοψηφίας του Δήμου είναι υποκριτικές, είναι παραπλανητικές, γιατί δεν προβάλλουν καμία επιχειρηματολογία, καμία διαφωνία στην ουσία αυτής της πολιτικής. Ακούστε δύο στοιχεία. Σύσκεψη με τους διοικητές των νοσοκομείων 22 Απρίλη του 2010. Υπουργός ο κύριος Λοβέρδος λέει, τονίζει, ότι η αξιοποίηση της περιουσίας των δημόσιων νοσοκομείων, γιατί αφού θα κλείσουν κάποια, κάποια θα μείνουν και άλλα, θα περισσέψουν, από τις τράπεζες πρέπει να γίνει χωρίς να αφαιρεθεί η κυριότητα των ακινήτων από τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Έρχεται ως απάντηση στην τοποθέτηση του εκπροσώπου των ιδιωτικών κλινικών που λέει το εξής, ότι με τη συγχωνεύση των νοσοκομείων θα υπάρξει απελευθέρωση χώρων, των οποίων η εκμετάλλευση πρέπει να γίνει με τη μορφή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εντάσσεται στη λογική της εμπορευματοποίησης της υγείας, αλλά ταυτόχρονα και της δίθεν σε εισαγωγικά λέξη αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Για μας, μέσα από το κεντρικό μας σύνθημα, σύνθημα επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε, που λέει ότι καμία θυσία δεν πρέπει να κάνει ο λαός για την πλουτοκρατία, να πτωχεύσει η πλουτοκρατία και όχι ο λαός, διεκδικούμε και μπορεί άμεσα να γίνουν. Πρώτον, για το ΤΕΙ. Κανένας φοιτητής, κανένας σπουδαστής να μην πεταχτεί έξω από το Πανεπιστήμιο ή από ΤΕΙ. Να υπάρξει επιδότηση ενοικίου 600 ευρώ, δωρεάν σύντηση
στέγαση, συγγράμματα, αναλώσιμα, μεταφορές. Κανείς να μην εμποδιστεί να τελειώσει απρόσκοπτα τις σπουδές του. Και αν, και εδώ βάζω ένα ερώτημα, εάν είχαν εξασφαλιστεί όλα αυτά, επειδή γίνεται μια επιχειρηματολογία, το κατά πόσοι φοιτητές εγγράφηκαν στο τμήμα, στα ΤΕΗ, εάν είχε απαλλαγή η λαϊκή οικογένεια, γιατί τέτοια παιδιά είναι στο ΤΕΗ, από τα 1.000 ευρώ κόστος το μήνα, θα είχαν εγγραφεί αυτός ο αριθμός που παρουσιάζουν ότι είναι μικρός? Φυσικά και όχι, αλλά θα είχε εγγραφεί πολύ περισσότερος. Βέβαια, σε συνδυασμό και αν είχαν κατοχυρωθεί και συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα στους φοιτητές. Διεκδικούμε επίσης καμία απόλυση ή περικοπή ορών διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι πρώτοι που πλήττονται προφανώς είναι οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, οι συμβασιούχοι και οι έκτατοι του ΤΕΗ. Άμεση προκήρυξη θέσεων σταθερής μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Να υπάρξει άμεσο κονδύλι τώρα για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες λειτουργίας των τμήματων. Τα χρήματα υπάρχουν. Τα λεφτά υπάρχουν. Άμεσα τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, που προορίζονται για τη διαβίου μάθηση και εκμετάλλευση από τις επιχειρήσεις, να δοθούν για τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Για το νοσοκομείο, να υπάρξει αναβάθμισή του με την κάλυψη όλων των θέσεων, όλων των κενών σε επιστημονικό προσωπικό. Μέσα σε ένα βέβαια ενταγμένο αυτό, μέσα σε ένα ενιαίο, καθολικά, αποκλειστικά, δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και πρόνοιας. Να καταργηθούν οι εισφορές στον κλάδο υγείας για όλους τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, μικροεπαγγελματίες και φτωχούς αγρότες. Να καταργηθεί το χαράτσι των 5 ευρώ για κάθε πληρωμής ή συμμετοχής για ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φάρμακα και θεραπείες στις δημόσιες μονάδες υγείας. Κανένας άνεργος, ανασφάλιστος ή μετανάστες, χωρίς δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και για τον ίδιο και την οικογένειά του. Να μην κλείσει κανένα δημόσιο νοσοκομείο και να μην συγχωρευτεί. Καμία κατάργηση των δημόσιων νοσοκομείων και των κρεβατιών. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όπως είπαμε, αποκλειστικής απασχόλησης όλων των κλάδων και όλων των ειδικοτήτων. Καλούμε τους εργαζόμενους άμεσα, μέσα από συνελεύσεις, να πάρουν απόφαση για προκήρυξη, συμμετοχή στην απεργία όπως προτείνει το ΠΑΜΕ και το ταξιδιωτικό συνδικαλιστικό κίνημα και απαιτούν οι συγκεκριμένες συνθήκες την ημέρα που θα ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή για τα νέα μέτρα Λεμιτόμο, εντάσσοντας και το πλαίσιο που προηγούμενα αναφέραμε σε αυτές τις διεκδικήσεις. Η απεργία αυτή πρέπει να αποτελέσει το ξεκίνημα αγώνων που επιβάλλονται να κλιμακωθούν για να παρεμποδιστεί η νέα αντιλαϊκή επέλαση και για να αντεπιτεθεί ο λαός.